Είμαστε εδώ με την καλεσμένη μας, λέκτορας παιδιατρικής, είναι η κυρία Ζωή Δωροθέα Πανά στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι. Τώρα ξεκινώ με αυτό το τελευταίο. Επιστήμονες εντόπισαν δύο στελέχη του νέου κορονοϊού, από τα οποία το ένα είναι πιο επιθετικό. Επ' αυτού τι μπορούμε να πούμε? Καταρχήν πρόκειται για μια νέα αναφορά, η οποία μόλις σήμερα δημοσιεύτηκε από το Ινστιτούτο Παστέρ της Σανγκάης. Πράγματι αναφέρουν ότι φαίνεται να έχουμε δύο στελέχη. Το πρώτο είναι πιο επιθετικό και αφορά την πλειοψηφία των κρουσμάτων, περίπου 70% αυτών, και το περίπου 30% ως μια πιο ήπια μορφή. Φαίνεται ότι ξεκίνησε από την ήπια μορφή και λόγω φυσικής επιλογής, όπως το χαρακτηρίζουμε, εξελίχθηκε. Παρόλα αυτά πρέπει να αναφέρουμε ότι πρόκειται για μια πρώιμη μελέτη που αφορά μόνο 103 δείγματα και δεν έχει γίνει ακόμα καμία. Άρα δεν έχει ξεκάθαρα τα συμπεράσματα. Ακριβώς, άρα ναι. Δεν μπορούμε να το συσχετίσουμε με την κλινική νόσο. Και κατά συνέπεια είμαστε. Ούτε ότι μπορεί κάποιος να πάρει και τις δύο μεταλλάξεις, ούτε αυτό μπορούμε να το πούμε. Καλύτερα να περιμένουμε να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα. Ακριβώς, ήταν μόνο 103 δείγματα. Κατά συνέπεια δεν μπορούμε να βγάλουμε με ασφάλεια κανένα συμπέρασμα όσον αφορά την πρακτική σημασία αυτών των νέων δεδομένων. Άρα γι' αυτό περιμένουμε. Η αλλαγή του καιρού θα βελτιώσει την κατάσταση? Γιατί κάπου διάβαζα σήμερα ότι ούτε αυτό θα βελτιώσει την κατάσταση. Φαίνεται πως όχι, αλλά και ναι. Πάλι θα σας πω ότι είμαστε εν αναμονή. Δεν έχουμε ακόμα επαρκή δεδομένα ώστε να μας τεκμηριώσουν αν οι καιρικές συνθήκες μπορεί να επηρεάσουν την πορεία της επιδημίας. Η πορεία της επιδημίας θα ελεγχθεί με τα μέτρα που θα πάρουμε. Με τον τρόπο που θα προσπαθήσουμε να διακόψουμε την αλυσίδα διασποράς, μετάδοσης. Ναι, τώρα στην Ελλάδα το 10ο κρούσμα ήταν στην Αίγυπτο. Άνθρωπος εκδρομή μαζί με άλλους συνταξιούχους. Mm-hmm. Και επειδή ήταν από την Αίγυπτο που έρχονταν, κανείς δεν τους έλεγξε. Κοιτάξτε. Και πλέον η κατάσταση κάπου ξεφεύγει. Κοιτάξτε, καταρχήν. Άρα δηλαδή δεν μπορούμε στην Κύπρο ότι πρέπει να κάνουμε ελέγχους, αλλά δεν ξέρουμε αν τελικά θα πρέπει να κάνουμε από όλους ελέγχους. Καταρχήν να πούμε δύο πράγματα. Ίσως δύο λέξεις πρέπει να αποφεύγονται σε κάθε επιδημία και συνεπώς και στη συγκεκριμένη είναι ο πανικός και η παραπληροφόρηση. Ναι. Σε μια επιδημία λοιπόν τα πάντα είναι δυναμικά. Και πολύ σημαντικό, όπως αναφέρθηκε και χτες στο Υπουργείο Υγείας, είναι ότι πρέπει να ενημερωνόμαστε καθημερινά από τα αντίστοιχα sites, όπως είναι του CDC και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στο οποίο αναφέρονται οι χώρες που δηλώνουν πλέον ότι έχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα. Και η κατάσταση, ο χάρτης αλλάζει καθημερινά. Για παράδειγμα, θα σας πω ότι σήμερα δυστυχώς προσθέθηκαν το τελευταίο 24ωρο 4 νέες χώρες. Πόσο είναι στο σύνολο οι χώρες? 76 είναι στο σύνολο σήμερα. Και οι 4 νέες χώρες οι οποίες έχουν προσθεθεί είναι η Ουκρανία, η Πολωνία, η Χιλή και η Αργεντινή. Άρα πάμε σχεδόν να καλύψουμε όλες τις χώρες. Σίγουρα, κοιτάξτε. Και όπως λέμε, by definition, εξ ορισμού πάμε για μια επιδημία. Αλλά αυτό δεν είναι ο δικός μου ρόλος να το πω. Προφανώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τις επόμενες μέρες φαντάζομαι ότι θα ανακοινώσει ίσως κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Τώρα, η μάσκα. Κάνατε και χθες κάποιες σχετικές δηλώσεις. Ποιο είδος μάσκας θεωρείται πιο προστατευτικό, με την έννοια ότι το βάζουμε και θα μας προστατεύσει? Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Όπως είπα, πολύ είναι ερώτηση του κύριου Κώστα, τηλεθεατή, και πολλές άλλες που θα τις δούμε στη συνέχεια, ναι. Ευχαριστώ ξανά για την ερώτηση. Πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι. Με την απλή μάσκα δεν προστατευόμαστε. Τίποτα. Είναι σαφής η οδηγία. Να μην την φοράμε καν. Να ολοκληρώσω την πρόταση. Παρακαλώ. Την μάσκα την απλή θα την φορέσει ο συμπτωματικός, δηλαδή αυτός ο οποίος βήχει και φτερνίζεται, για να αποτρέψει την μετάδοση των εκρήσεών του στους άλλους. Κάτι που χαρακτηρίζεται και ως έλεγχος πηγής, source control. Αυτός είναι ο μόνος ουσιαστικός λόγος που πρέπει να φοράμε μάσκα. Άρα όσοι δεν έχουμε συμπτώματα, οποιαδήποτε και αν είναι, δεν φοράμε τη μάσκα. Ναι, και μάλιστα τα δεδομένα λένε, επειδή ξέρετε υπάρχει μια διάθεση στο να πιστεύουμε ότι προστατευόμαστε με την απλή μάσκα, τα δεδομένα δείχνουν ότι είναι επικίνδυνο γιατί ξεχνάμε την καλή υγιεινή των χεριών. Και έτσι λοιπόν, όχι μόνο δεν προστατευόμαστε, επαναπαυόμαστε και δεν κάνουμε αυτά που πρέπει. Μάλιστα. Άρα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Τι άλλο πρέπει να προσέξουμε αυτές τις ώρες? Αυτές τις ώρες και όλες τις ώρες, θα έλεγα, κατά τη διάρκεια μιας επιδημίας είναι η αυτοπροστασία μας, δηλαδή οι προφυλάξεις, οι οποίες είναι προφανές ότι είναι διαφορετικές στην κοινότητα και διαφορετικές μας στον χώρο του νοσοκομείου. Άρα λοιπόν, για το απλό κοινό, όπως είπαμε και χτες, ξαναλέμε και σήμερα, καλή και συχνή υγιεινή των χεριών, είτε με αλκοολούχο διάλειμμα, είτε με σαπούνι και νερό
για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. Τα τζέλιτα υγρά είναι κατάλληλα, πιο κατάλληλα, εδώ με ρωτάνε. Δεν είπα, αν τα χέρια μας δεν είναι βρώμικα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με το αλκοολούχο διάλειμμα περιεκτικότητας 60%. Πρέπει να πλένουμε πρώτα τα χέρια και μετά να βάζουμε τα διαλύματα, σωστά. Όχι. Όχι. Ουσιαστικά μπορούμε, αν τα χέρια μας δεν είναι βρώμικα, να καθαρίσουμε τα χέρια μας μόνο με το αλκοολούχο διάλειμμα. Σε περίπτωση που τα χέρια μας είναι βρώμικα, π.χ. με κάποιες εκρήσεις, έχουμε βήξει, καλά είναι να πλύνουμε τα χέρια μας με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. Αυτές είναι οι συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Τώρα εδώ μου λένε ότι έρχονται κάποια στα αεροδρόμια και μπορεί και από χώρες επικίνδυνες και πίνοντας, ξέρω εγώ, δύο παυσίπονα να ρίξουν, ξέρω εγώ, την θερμοκρασία τους. Ξέρω εγώ, σε βαθμό που να μην θεωρούνται ότι είναι ύποπτα περιστατικά. Αυτό αναφέρθηκε και χτες, ναι. Ότι γενικότερα οι θερμικές μηχανές που έχουμε, οι κάμερες, δεν έχουν υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα ως μέθοδος ανίχνευσης. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό να θωρακίσουμε τις πύλες εισόδου. Εν τούτης φαίνεται ότι το καλό awareness και η ενημέρωση μέσα στο χώρο του αεροδρομίου είναι επίσης μία μέθοδος που μπορεί να αποφέρει αποτελέσματα. Άρα λοιπόν, αυτά έχουμε στην παρούσα φάση, όχι μόνο εμείς, εννοώ σε παγκόσμιο επίπεδο, και σημασία πρέπει να δοθεί στην ενημέρωση. Μάλιστα. Είστε λέκτορας παιδιατρικής. Τώρα τα παιδιά είναι μία κατηγορία που δεν μπορεί να χτυπηθεί από τον κορονοϊό. Τα παιδιά τι εννοείται? Υπάρχουν κάποια δεδομένα, εννοείται. Ναι. Οι μικρές ηλικίες, αυτό εννοώ, ναι. Τα δεδομένα μέχρι σήμερα, και τα επιδημιολογικά εννοώ δεδομένα, δείχνουν ότι προσβάλλει τη μέση ηλικία, περίπου 40 με 50 ετών. Δεν φαίνεται ότι τα παιδιά είναι αυξημένου κινδύνου για προσβολή από το συγκεκριμένο ιό και περιμένουμε νέα δεδομένα. Εννοείται, όπως και σε όλες τις λοιμώξεις, υπάρχουν ευπαθείς ομάδες οι οποίες είναι υψηλού κινδύνου και αυτές είναι πολύ συγκεκριμένες. Οι ασθενείς με χρόνια καρδιολογικά προβλήματα, οι ασθενείς με χρόνια πνευμονολογικά προβλήματα, σαχαρόδη διαβήτη και υπερήλικες. Μας τα ακούμε αλλού να κλείνουν πανεπιστήμια, σχολεία. Ο κύριος Μανώλης Ροντάν, πρέπει τα σχολεία μας να πάρουν κάποια συγκεκριμένα μέτρα εδώ στην Κύπρο. Πάλι θα επαναλάβω ότι δεν χρειάζεται πανικός. Ναι. Όταν έχουμε μία διαβάθμιση, έχουμε τα επιβεβαιωμένα κρούσματα και τα ύποπτα κρούσματα. Τα ύποπτα κρούσματα είναι τα κρούσματα εκείνα τα οποία είτε έχουν έρθει σε άμεση επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα ή έχουν ταξιδέψει σε περιοχές που έχουν συνεχόμενη ροή και μετάδοση του ιού. Εάν λοιπόν έχουμε, όπως είχαμε στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, κάποιο παιδί που αποτελεί ύποπτο κρούσμα, τότε για ένα χρονικό διάστημα ασφαλείας που έχουμε ορίσει ότι είναι οι 15 ημέρες βάσει του χρόνου επώασης του ιού, καλά είναι να υπάρχουν κάποια έξτρα μέτρα προφύλαξης και για τον ίδιο το ύποπτο κρούσμα που είναι απομόνωση και για τα άτομα τα οποία έχουν συγκροτηθεί μέχρι να δούμε αν έχουμε επιπρόσθετα κρούσματα. Τώρα ο κύριος Νίκος ρωτά τι θα αλλάξει αν πούμε ότι η πανδημία σε σχέση με τα μέτρα. Τι θα προσθεθεί σε αυτά που κάνουμε τώρα? Κοιτάξτε, γενικά τα μέτρα, γιατί θεωρώ ότι είτε βάλουμε τον τίτλο είτε όχι, πρέπει να τα εφαρμόσουμε όλες οι χώρες. Γιατί θα είναι διαφορετικά τα μέτρα σε πανδημία, θα κλείσουν τα σύνορα, τι θα γίνει? Αυτό νομίζω ότι... Ή τα αποφασίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αυτό ήθελα να απαντήσω, ότι δεν είμαι το κατάλληλο άτομο και δεν γίνεται με μία απλή απάντηση ναι ή όχι. Προφανώς και θα υπάρχουν οι ομάδες ατόμων που θα αποφασίσουν για κάτι τέτοιο, αλλά θεωρώ ότι δεν πρέπει, πάλι θα το πω, να πανικοβαλόμαστε. Ακόμα και ο τίτλος πανδημία δεν σημαίνει ότι πρακτικά πρέπει να φοβόμαστε, απλά πρέπει να εφαρμόσουμε τα μέτρα εκείνα ώστε το δυνατό να ελέγξουμε τη διασπορά. Πάλι εκεί θα επιμείνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πανά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ.